Το λόγο έχει ο Κουφαλάκος Νίκος, πρόεδρος του Συνδικάτου Διανομέων και Ντελιβεράδων του Νομού Αχαΐας και εργαζόμενος στην eFood. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, το κάλεσμα αγωνιστικής συμπόρευσης με το ΚΚΕ αφορά και εμάς, την νεολαία. Αφορά κάθε νέο εργαζόμενο, κάθε διανομέα που βλέπει τη ζωή του κάθε μέρα να δυσκολεύει, που δεν ξέρει αν θα γυρίσει το βράδυ στο σπίτι του ζωντανός. Στο κάλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ βρίσκεται η απάντηση για τις αγωνίες, τις ανησυχίες μας, τα προβλήματά μας και το μέλλον μας. Αποτελεί όπλο για να παλέψουμε, για να διεκδικήσουμε τη ζωή που μας αξίζει. Αποτελεί πολύτιμο οδηγό, αγωνιστική στάση στη δουλειά μας, στην καθημερινότητά μας. Τώρα είναι η ώρα λοιπόν, οι νέοι εργαζόμενοι να κάνουμε το βήμα. Να παλέψουμε όλοι μαζί, κάθε νέος εργάτης και εργάτρια, κάθε νέος που του έχουν έτοιμη μια ζωή λάστιχο και κόλαση, μπορεί να δει το δρόμο για τη διέξοδο. Το πολύτιμο παράδειγμα του νικηφόρου αγώνα που δώσαμε εμείς οι εργαζόμενοι της eFood δείχνει το δρόμο. Κάναμε πράξη το σύνθημα «Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό» και βγαίνοντας το δρόμο με τα μηχανάκια μας, μέσα σε 2 μέρες, με τον αποφασιστικό μας αγώνα, καταφέραμε η εταιρεία να υλοποιήσει τα αιτήματά μας. Το πιο σημαντικό όμως, πέρα από την νίκη που είχαμε, είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι των συναδέλφων μας έμαθε ότι όλοι μαζί, ενωμένοι εργαζόμενοι, μέσα από τα συνδικάτα μας, μπορούμε να κυρώσουμε τους νόμους στην πράξη, να έχουμε κατακτήσεις, όπως και έγινε. Η διοίκηση της eFood πήρε καλά το μήνυμά της, ότι δεν έχει να κάνει με φοβισμένους εργάτες, αλλά ενωμένους και έτοιμους να παλέψουν απέναντι σε οποιοδήποτε νόμο είναι πίσω από τις ανάγκες τους σήμερα. Το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας συνέβαλε αποφασιστικά στην οργάνωσή μας. Πλέον όμως, οι διανομής εδώ στην Πάτρα έχουμε το δικό μας συνδικάτο και η φωνή μας είναι ακόμα πιο δυνατή και πιο οργανωμένη. Όλοι οι νέοι και οι νέες στον κλάδο ξέρουμε πως δεν υπάρχουν ούτε υπήρχαν σωτήρες με μαγικά ραβδάκια. Οι νέοι εργαζόμενοι δεν έχουμε καιρό για χάσιμο, έχουμε μόνο μια επιλογή, αυτή του οργανωμένου αγώνα. Στην πράξη, αποδείχθηκε ότι ο αγώνας για την ίδια την επιβίωσή μας, για να εξασφαλίσουμε μόνιμη και σταθερή δουλειά, πρέπει να πηγαίνει κόντρα στην εργοδοσία, τους νόμους, τις κυβερνήσεις και το κράτος τους. Κόντρα σε όσους θέλαν και θέλουν να μας μετατρέψουν σε σύγχρονους δούλους, να κυνηγάμε τις παραγγελίες ανασφάλιστοι για να γυρίσουμε στο σπίτι μας ένα μεροκάματο. Παρουσιάζοντάς μας μάλιστα και ως σύγχρονο το να παίζουμε τη ζωή μας κορώνα γράμματα. Κόντρα σε όλους όσους κυβέρνησαν, στήριξαν, υιοθετούν και υλοποιούν την αντιλαϊκή πολιτική, όλα τα κόμματα που υποθηκεύουν το μέλλον και την προοπτική μας. Κόντρα σε όσους μας θέλουν αμέτωχους και ανοργάνωτους. Γι' αυτό η επιλογή μας να κουμπίσουμε στις αγωνιστικές παρακαταθήκες και την πρωτοπόρα δράση των κομμουνιστών στο Εργατικό Κέντρο και στα συνδικάτα μας βγάζει πιο δυνατούς. Έτσι λοιπόν, με την ίδρυση αλλά και τη συσπήρωση στο νέο μας συνδικάτο, που είναι το καλύτερό μας όπλο, δείχνουμε το δρόμο και στους υπόλοιπους. Σύντροφοι και φίλοι, τον τελευταίο χρόνο διανομής έχουμε θρηνήσει 15 συναδέλφους μας, που έχασαν τη ζωή τους στο δρόμο την ώρα του μεροκάματου. Γι' αυτό λοιπόν, τώρα είναι η ώρα και εμείς οι ντελιβεράδες να πάρουμε τη θέση μας. Βάζουμε τη δική μας φραγίδα στις εξελίξεις. Ο αγώνας μας δεν σταματάει εδώ. Για να σταματήσουμε να δουλεύουμε στα χιόνια και στους καύσονες, για να σταματήσουμε να θρυνούμε συναδέλφους, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διεκδικήσουμε δουλειά με δικαιώματα και θα τα καταφέρουμε. Οι νέοι εργαζόμενοι λοιπόν συμπορευόμαστε με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ για να ανοίξουμε μαζί το δρόμο της πάλης, της ελπίδας, της ανατροπής. Για να γίνουμε από γενιά χωρίς δικαιώματα η γενιά της πάλης για την ανατροπή. Γεια σας.